Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Είστε έτοιμοι? 5 γυναίκες από όλα τα μέρη της Ελλάδας ρίχνονται στη μάχη του shopping με στόχο να αναδείξουν ένα διαφορετικό μοναδικό θέμα στην πιο fan fashion εκδοχή του. Με κέφι και στυλ περπατούν στην πιο παιχνιδιάρικη πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Πρέπει να τηρούνται κάποια πράγματα. Το ένα είναι ότι αρχικά δεν ξεβάφτηκες καλά. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε στους πολίτες. Πιέστηκα κι εγώ, διαγωνίστηκα κι εγώ, αγχώθηκα κι εγώ. Αλλά η ευγένεια είναι το α και το μέγα. Όσο όμορφη και να είσαι, όσο glowy και να είσαι, κάποιες θετικές αρχές δεν πρέπει να χάνονται. Η fashion expert Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάθε Παρασκευή αναδεικνύει την νικήτρια που κερδίζει 1000 ευρώ και τον τίτλο της απόλυτης shopping star. Η νικήτρια του shopping star για αυτή την εβδομάδα είναι... Αυτές είναι οι 5 υποψήφιες shopping stars της εβδομάδας. Πρώτη στον αγώνα του shopping για αυτή την εβδομάδα βγήκε η Queen Emilia. Κόλλημα μαζί μου, θέλει να τον παντρευτώ. Την Τρίτη έκανε τα ψώνια της η Γεωργία από την Καβάλα. Α, τώρα είναι Funk Live. Χθες Τετάρτη έκανε τις αγορές της η Σαλονικιά Εύη. Εγώ ένα νόμο έχω, kids μακριά από εδώ. Την Πέμπτη βγαίνει για shopping η 60χρονη Γκέλη. Αλαλούμ και τρεζολί και έχω έρθει από τον πλανήτη Άρη. Την εβδομάδα μας κλείνει η 26χρονη Λίσα. Κορίτσια, ρίχνω την αυλαία στο shopping star γιατί είμαι και τελευταία και ελπίζω να σκίσω. Η Γκέλη κάνει το comeback της. Ράβε, ξύλωνε. Πάμε να θυμηθούμε την πρώτη της εμφάνιση στο shopping star. Κάθισα ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Δεν βαριώσουν. Και έφτιαγνα. Ράβε, ξύλωνε. Έχω βάλει όλη την τρελάρα μου εδώ πάνω. Ανοίγει αυτό. Αυτό το φόρεμα θα το φορέσει άνθρωπος. Το αλαλούμ και τρεζολί. Ό,τι φοράω μου αρέσει. Δίσου προχείρα και βγάλε το κραγιόν σου. Και το κομπινεζόν σου. Καλέ κούκλα είσαι. Πόπο μάτι που έχετε, κυρία Γκέλη. Δύο έχει. Τόσου μάτια μου, κούκλα η Μαρίτσα. Κάνας γαμπρός της προκοπής, άμα μ' ακούσει, εδώ είμαι. Γαμπρή του κόσμου, ελάτε. Καλά κούκλος. Της έχω τάξει άραβα, Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία. Καπετάνιος ο Φάνης. Αουάου. Αυτό γράφει γελάρα. Κάνει γκέλ. Πω, γελάρα. Όχι γελάρα. Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό. Η γελάρα ήρθε και θα σας τρελάνει με τις δημιουργίες της. Εδώ τις έχω όλες. Θα σας τις δείξω. Είναι καταπληκτικές. Γεια σου, Γκέλη μας. Ανυπομονώ να τις δω όλες τις δημιουργίες σου, μία προς μία. Η Γκέλη επιστρέφει στο Shopping Star με μεγάλες βλέψεις. Είναι συνταξιούχος καθηγήτρια και τρελαίνεται για ταξίδια στο εξωτερικό. Επίσης, είναι χειμερινή κολυμβήτρια και ζωγραφίζει. Το στυλ της είναι, όπως λέει η ίδια, αλαλούμ και τρεζολί. Αυτό που με χαρακτηρίζει στο ντύσιμο, το έχω πει, είναι αλαλούμ και τρεζολί. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλαλούμ και τρεζολί. Και δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Γιατί είναι αλαλούμ. Αλλά λες, σίγουρα είναι κάτι ωραίο και θηλυκό και πολύ... γιατί είναι τρεζολί. Δεν έχω κανόνες. Κακός. Δεν ξέρω από μόδα, δεν ξέρω από τίποτα. Τι μου ήρθε φοράω. Ναι, το είχαμε καταλάβει. Το είχαμε καταλάβει. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Τι είναι αυτό? Ναι. Είναι μία δημιουργία. Αχα. Την οποία έχω κάνει εγώ. Εσύ? Όταν ήθελα να πάω σε κάποια βαφτίσια. Ο Ζωρό. Με ένα τριαντάφυλλο. Και ξεκινάω, πάω, αγοράζω τις δαντέλες, τα σατέν. Ωραία. Και κάθομαι. Ναι. Και φτιάχνω αυτό. Κοτσάρω και το τριαντάφυλλο εδώ, την μπουτουνιέρα, έτσι λίγο αλμοντοβαρικά να το κάνουμε. Περίπου. Ναι. Σου λέω ναι με χίλια. Μου αρέσει πάρα πολύ η μπλε δαντέλα. Τη βρίσκω πολύ κομψή, πολύ σικ για σένα που είσαι και ξανθιά. Η φούστα από κάτω είναι πένσιλ, ωραία. Κλασική, σωστή, σε ίσια γραμμή.
Φανταστικό το ίδιο ύφασμα που έχεις βάλει και επίσης τρελαίνομαι με την μπουτονιέρα την κόκκινη, γιατί έχεις βρει ένα τόσο λεπτό και διάφανο ύφασμα που την κάνει να φαίνεται πραγματικά σαν ένα λουλούδι από παραμύθι. Υπέροχο look. Μπράβο, Γκέλη. Τώρα, εμένα μου αρέσει. Αρέσει, δεν αρέσει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ λέω ναι. Αυτό είναι. Γενικότερα το έχουμε καταλάβει. Ακόμα και να μην είναι κάτι ωραίο, είσαι εδώ που στηρίξεις. Έχεις το δικό σου τρόπο. Τι να κάνουμε.